Έχετε το λόγο για 14 λεπτά, κύριε Δρίτσα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναλάβαμε σε συνθήκες κρίσης ένα Υπουργείο που έχει τριπλή ευθύνη. Να συγκροτήσει επιτελικά σχέδια και να ελέγξει ταυτόχρονα την εφαρμογή τους για την αναπτυξιακή πορεία όλων των κλάδων της ναυτιλίας, να αναπτύξει πολιτικές για την ισιωτικότητα και να ασκήσει την πολιτική εποπτεία στο πολυεπίπεδο και δύσκολο έργο του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή. Αυτό το Υπουργείο πρέπει να αλλάξει. Στη χώρα μας η ναυτιλία στο σύνολό της και σε όλους τους τομείς της δεν πρέπει μόνο να προβάλλεται, δικαίως βέβαια, ως η ναυαρχίδα της οικονομίας, αλλά πρέπει να γίνει η παραγωγική δραστηριότητα που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και καταξιώνει την ανεκτήμητη προσφορά των εργαζομένων, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη μεγιστοποίηση των κοινωνικών ωφελημάτων. Στο νέο τοπίο, στη νέα μεγάλη αλλαγή που προσδοκά η ελληνική κοινωνία μέσα και από την ιστορική κυβερνητική αλλαγή, είναι υποχρέωσή μας να αλλάξουμε πολλά. Τρία τεράστια σημασία ζητήματα όμως έχουν άμεση προτεραιότητα. Το πρώτο είναι η δραστική μείωση της ανεργίας των ναυτικών και η επανακαταξίωση του ναυτικού επαγγέλματος. Εξαγγείλαμε ήδη στην τελετή παράδοση παραλαβής του Υπουργείου την πρόσκλησή μας προς κάθε κατεύθυνση για μια νέα ισχυρή και βιώσιμη συμφωνία που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς, κυρίως στην ποντοπόρο ναυτιλία, στην ακτοπλοεία, στα τουριστικά σκάφη. Λύσεις μπορούν να εξεταστούν πολλές. Σταθερή προϋπόθεση όμως για μια έντιμη συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το δεύτερο είναι ο τερματισμός της απλήρωτης εργασίας των ναυτικών, φαινόμενο που ενδημεί κυρίως την ακτοπλοεία και εμφανίζεται μάλιστα ακόμα και σε πλοία που εκτελούν δρομολόγιο με κρατική επιδότηση. Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Ακτοπλοών πήραμε την διαβεβαίωση ότι το αργότερο μέχρι το Πάσχα δεν θα υπάρχει ούτε ένας ναυτικός απλήρωτος. Μελετάμε ήδη συνδυαστικά μέτρα για να ελείψει αυτό το φαινόμενο. Όμως ήδη έχουμε πρόβλημα και απειλείται η γραμμή σύνδεσης Πειραιά κυθύρων, αντικυθύρων από τέτοια αιτία. Πρέπει όλοι να πάρουν τις ευθύνες τους, εμείς θα τις πάρουμε. Το τρίτο είναι η ομαλή και τακτική διεξαγωγή όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων και η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων μη εκτέλεση από κάθε αιτία. Ήδη αποφασίσαμε τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων, ώστε πολύ σύντομα το Υπουργείο να διαθέτει μια πλήρη εικόνα για την έγκαιρη πρόληψη βλαβών που αποδρομολογούν πλοία. Πρόκειται για μια πρακτική που είχε εφαρμοστεί με επιτυχία στο παρελθόν και είχε διακοπεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, στοχεύουμε σε αυτή την πρώτη φάση σχεδιασμού στην επαναλειτουργία γραμμών υψηλής ανάγκης που για διάφορους λόγους διακόπηκαν, όπως για παράδειγμα θα προσπαθήσουμε να επανασυνδέσουμε την Ιθάκη και την Κεφαλονιά με την Πάτρα. Η πολιτική μας βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Στην πραγματικότητα οφείλουμε, και αυτό θα κάνουμε, να εντάξουμε και όσα προαναφέρθηκαν και πολλά πολλά άλλα σε ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε όλους τους τομείς ευθύνης του Υπουργείου. Γι' αυτόν τον μέσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα αναφερθώ σε κρίσιμους τομείς. Πρώτο, η ποντοπόρος ναυτιλία είναι αναμφίβολα ο πιο δυναμικός τομέας της ελληνόκτητης ναυτιλιακής δραστηριότητας. Το γεγονός ότι πρόκειται για διεθνοποιημένη δραστηριότητα δεν μειώνει καθόλου τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει σε αυτή η ελληνική σημαία. Θέλουμε την ελληνική σημαία ισχυρή στην παγκόσμια ναυτιλία. Είναι όμως σαφώς μονομερής κάθε υποβάθμιση της συνεισφοράς του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των ναυτικών, σε αυτό το δυναμισμό. Ιδιαίτερα σήμερα, στις συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής που περνάει η χώρα μας και βιώνει ο λαός μας, είναι επιτακτικά αναγκαία η αύξηση της ανταπόδοσης του εφοπλιστικού κεφαλαίου προς την ελληνική κοινωνία. Η ανταπόδοση αυτή πρέπει να περιλάβει πρώτα απ' όλα την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και να επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα. Ήδη εξαγγείλαμε τη δέσμευσή μας για το σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης και την κατοχήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των λιμανιών της χώρας. Η συζήτηση για την ανάπτυξη της δημόσιας λιμενικής βιομηχανίας στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε μέσα από μια γενικευμένη διαβούλευση τα λιμάνια να αναδειχθούν σε στρατηγικούς άξονες στη νέα περίοδο.
όπου έχουμε ήδη εγκαθιδρυμένη εκμετάλλευση λιμανιών ή μαρινών από ιδιώτες, τα τέσσερα αναγκαία προαπαιτούμενα είναι: πρώτο, η κατοχήρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, δεύτερο, η προστασία του περιβάλλοντος, τρίτα, η διασφάλιση εμπλοκής μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή την παραγωγική δραστηριότητα με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της κοινωνικής ωφέλειας, και τέταρτον, η διαφάνεια. Η ένταξη των μεγάλων κυρίως λιμανιών στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, η αξιοποίηση των εργαζομένων και της εμπειρίας τους στην πορεία αυτή, η ουσιαστική σύνδεση των λιμανιών με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και η συμμετοχή τους στη διοίκηση και στον έλεγχο της λειτουργίας τους, είναι μερικά από τα προαπαιτούμενα του συνολικού σχεδίου. Η σύμφωνη απαξίωση των δημόσιων λιμανιών επί σειρά ετών με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους έχει δημιουργήσει εκρηκτικά και επίγοντα προβλήματα. Υπάρχουν λιμάνια, ιδιαίτερα του Ηρακλείου, του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, που λόγω έλλειψης προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων απειλούνται με κατάρρευση. Όλοι οι οργανισμοί λιμένων θα κληθούν να θέσουν το θέμα αυτό σε πρώτη προτεραιότητα. Πολύ περισσότερο που η λύση του θα βελτιώσει άμεσα και την παραγωγική δραστηριότητα και την κερδοφορία. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε και για τη στήριξη και την αναδιοργάνωση της πλοϊκής υπηρεσίας, που και αυτή φέρνει έσοδα, διατηρώντας την βέβαια ως κρίσιμη δημόσια υπηρεσία. Κρίσιμο ζήτημα επίσης για τα μεγάλα λιμάνια και πρώτα απ' όλα αυτό του Πειραιά είναι η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροδότησης των πλοίων, τόσο ώστε και το κόστος λειτουργίας για τα πλοία της ακτοπλοείας να μειωθεί και η προστασία του περιβάλλοντος να ενισχυθεί. Επίγον τέλος ζήτημα για τη λειτουργία των λιμανιών είναι η διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων με την εξάλληψη των φαινομένων αδιαφανών μονοπωλιακών πρακτικών, που και το κόστος λειτουργίας των πλοίων επιβαρύνουν και η περιβαλλοντική προστασία καθίσταται ανύπαρκτη, αλλά ταυτόχρονα απαράδεκτα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς γεννώνται. Ήδη μετά το περιστατικό απόπειρας δωροδοκίας στον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, προχωράμε στην επανεξέταση όλων των συμβάσεων διαχείρισης αποβλήτων σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Εννοείται βέβαια ότι θα επανεξεταστεί και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στο σχεδιασμό μας περιλαμβάνονται επίσης το δημόσιο δίκτυο ακτοπλοείας και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. Σημαντικό εργαλείο θα είναι ο δημόσιος φορέας ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στόχο που τον θέτουμε προς διαβούληση. Οι νησιωτικές συνδέσεις με υδροπλάνα θα προσθέσουν επίσης νέες δυνατότητες ανάπτυξης των νησιών και όχι μόνο. Δεύτερο, η ναυτική εργασία με κατοχυρωμένα δικαιώματα, οι μειωμένες συνθέσεις, οι επιχειρησιακές συμβάσεις, το πλοίο ασφαλείας και πολλές άλλες νεοφιλελεύθερες κοπής ή και μνημονιακές επινοήσεις οδηγούν στην αποξίωση της εργασίας και καμιά αναπτυξιακή ωφέλεια δεν έχουν, όπως ήδη έχει αποδειχθεί. Τρίτο, οι δημόσιες δομές για την εύρεση ναυτικής εργασίας θα στηριχτούν για να χτυπήσουν αποτελεσματικά τα εκμεταλλευτικά κυκλώματα μεσητείας. Τέταρτο, η επιστράτευση των αυτεργατών είναι οριστικά παρελθόν. Πέντε, ο εξυγχρονισμός του συνδικαλιστικού αυτεργατικού κινήματος είναι υπερώριμο αίτημα. Έκτο, η κατοχήρωση, ο επανασχεδιασμός και η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις. Αξιοποίηση καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και ουσιαστική στήριξη της ιδιαίτερης συνεισφοράς των αυτοδασκάλων. Επέκταση ναυτικής εκπαίδευσης και στα κατώτερα πληρώματα, υποστήριξη των συνδικών διαβίωσης των σπουδαστών. Έβδομο, η εξασφάλιση των συντάξεων και της υγειονομικής περίληψης των ναυτικών και των οικογενειών τους. Το ΝΑΤ πρέπει να μπορεί να εισπράττει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Έχει ανάγκη εξυγχρονισμού και στελέχωσης. Έχει και άλλα προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. 8. Ο οίκος ναύτου μπορεί και πρέπει να έχει μια ξεχωριστή θέση στο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης με εξασφάλιση της προτεραιότητας εξυπηρέτησης των ναυτικών. Ο δημόσιος φορέας ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι εξαιρετικά αναγκαίος. Τα μεγάλα ναυπηγεία θέλουν μια μεγάλη αναδιοργάνωση. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, αλλά και τα μικρότερα ναυπηγεία δεν μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν αν δεν ενταχθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό με κεντρική βάση.
Όλα αυτά αναφέρονται και στην συνολική μας θεώρηση ως Υπουργείο Οικονομίας, πρώην Ανάπτυξης, και γι' αυτό το ένα Υπουργείο συμπληρώνει το άλλο υπό μία γενική εποπτεία που μπορούμε να οργανώνουμε γενικές στρατηγικές. Η ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, η στήριξη των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, η γενικευμένη αναβάθμιση της νησιωτικής πολιτικής με την ενεργοποίηση του Ινστιτούτου και του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, την εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας σε σημαντικά νομοθετήματα, τη γενίκευση της ευθύνης του Υπουργείου σε όλη την νησιωτική χώρα και όχι μόνο στο Αιγαίο, και με μια σειρά στοχευμένων συνδυασμένων παρεμβάσεων. Σταθερή προτεραιότητα. Οι βιώσιμες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και η νησιωτική ενδοεπικοινωνία, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά, κρίσιμο ζήτημα επίσης η ολοκληρωμένη δημόσια σύγχρονη υδροδότησή τους και η εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Για να γεννηθεί η νέα Ελλάδα, οι νησιώτες πρέπει να μείνουν στα νησιά τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο σημείο αυτό θα κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στο λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. Στοχεύουμε στην αναβάθμιση της κοινωνικής αποστολής του, στην εξασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας του και στην καταξίωση των στελεχών του. Στόχοι μας είναι ο ανασχεδιασμός της οργάνωσης και λειτουργίας του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή για την αντιμετώπιση με αποτελεσματικό τρόπο των σύγχρονων προκλήσεων αναφορικά με το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή, την ναυτική ασφάλεια, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τον έλεγχο θαλασσίων συνόρων, την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα και άλλα. Όλα αυτά απαιτούν σοβαρή προσπάθεια και σοβαρή ενασχόληση με χρονίζοντα ζητήματα υπερόρημα που παραμένουν άλυτα. Δίκαιο σύστημα κατάταξης εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, ιεραρχίας εξελίξεων και κρίσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για ένα δημοκρατικό σώμα που έχει να επιτελέσει μια τέτοια αποστολή. Η εισαγωγή των στελεχών στις παραγωγικές σχολές με τρόπο δημοκρατικό και δίκαιο και αδιάβλητο. Πρακτικές που έχουν γεννήσει πολλές καταγγελίες για τη διαβλητότητα εξετάσεων στο παρελθόν, ελπίζω ότι θα αποτελέσουν πραγματικό παρελθόν και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο και δεσμευόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης, η συγγραφή σύγχρονων συγγραμμάτων για τις παραγωγικές σχολές που σας ενημερώνω δεν υπάρχουν καν. Αποτελούν επενδύσεις υψηλής ανταποδοτικότητας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Και μια σειρά άλλα ζητήματα. Μπροστά μας ακόμα η ανάγκη να στηριχτούν ποικιλοτρόπως τα στελέχη του λιμενικού σώματος, και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η διατήρηση του Ταμείου Αρρωγής που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, και βέβαια άμεσα η χορήγηση της αναγκαίας παράτασης ώστε να επιτευχθεί μέχρι 36 του 2015, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της κατάργησης του άρθρου 220 του νόμου 4281 του 2014 και να αποκατασταθεί η λειτουργία μιας βοήθειας και μιας στήριξης που δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταργηθεί. Η μέρημνα ώστε στις μεταθέσεις να μην υπάρχει κανένας ευνηδιασμός, καμιά ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού και πολλά άλλα που μπροστά μας είναι μια πορεία που βήμα-βήμα θα την αντιμετωπίσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να πραγματοποιηθούν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και πολλοί άλλοι βέβαια, και οι αναγκαίες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, χρειάζεται ένα διαφορετικό Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, χωρίς ανορθολογισμούς, χωρίς στεγανά, χωρίς σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Οι υπηρεσίες επιτελικού σχεδιασμού όλων των τομέων της ναυτιλίας πρέπει να περάσουν σταδιακά και μετά από σοβαρή μελέτη και διαβούλευση στις πολιτικές δομές του Υπουργείου, με αναβαθμισμένη αξιοποίηση τόσο του πολιτικού προσωπικού όσο και στελεχών του λιμενικού σώματος που διαθέτουν ανεκτίμητη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Στην κατεύθυνση αυτή, οι προγραμματικοί μας στόχοι είναι η αναβάθμιση του ρόλου του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου, η δημιουργία νέων λειτουργικών οργανογραμμάτων, η ανάπτυξη απαραίτητων εργαλείων για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ,
με την ενίσχυση της τελέχωσης και την πιστοποίηση της αρμόδιας διεύθυνσης. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Οι θεσμικές και οι λειτουργικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο των πλοίων, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την πρόληψη ατυχημάτων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ειδική φροντίδα για την στελέχωση και αναβάθμιση της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κρίσιμες για τον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας λειτουργικές περιοχές άμεσα. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε τόσο ρηξικέλευτες παρεμβάσεις, όμως αυτά είναι σχεδιασμοί που θα μπουν από τώρα μπροστά για να μελετώνται και στην κατάλληλη στιγμή να μπορούν να υλοποιηθούν. Που σχετίζονται με τη διαχείριση και το Μητρώο των ιολογούμενων πλοίων, τη διαχείριση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την έκδοση πιστοποιητικών πλοίων που απαιτούνται για τον απόπλου και την εναρμόνιση με τους διεθνούς κανονισμούς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκλήρωσα την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων, των βασικών προγραμματικών θέσεων για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Από εδώ και πέρα, με βάση αυτό το πλαίσιο και σε δύσκολες συνθήκες, και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα της ναυτιλίας και του Υπουργείου, ξεκινάμε την προσπάθεια για να λύσουμε προβλήματα και να άρουμε παθογένειες που χρονίζουν. Η δέσμευσή μας είναι να δουλέψουμε για ένα δημοκρατικό Υπουργείο και για μια πολιτική της ναυτοσύνης και της νησιωτικότητας. Σας ευχαριστώ.